Μεγαλόπρεπο το μοναστήρι της Παναγίας της Μαλεβίας, κοντά στον Άγιο Πέτρο της Κοινουρίας, έχει αποβεί λιμάνι ψυχών μέσα στου χρόνου τη ροή και στις ιστορίες το πέρασμα, για να βρίσκουν τη γαλήνη και τη βοήθεια παρακυρίου θεονοσταλγικές καρδιές. Από τον καιρό του Αγίου Νείλου του Μυροβλήτου του Κοινουραίος μέχρι σήμερα, το ευλογημένο αυτό μοναστήρι, φάρος της Ορθοδοξίας Λαμπρός, συνεχίζει το έργο του για τη σωτηρία ψυχών υπερών Χριστός απέθανε, καθώς κρατάει στην αγκαλιά του τη θαυματόβρητη και περίπιστη εικόνα της Παναγίας. Το πρώτο μοναστήρι της Μαλεβής ήταν κτισμένο σε υψηλό μέρος του Μαλεβού, που σήμερα το λέμε Κανάλους, όπως το παρέδωσαν οι πατέρες και όπως δέχονται οι αγιοπετρίτικες και λακωνικές παραδόσεις. Εκεί ήταν κρυμμένο και απομονωμένο μέσα στα απάτητα δάση του Μαλεβού, μακριά από δρόμους επικοινωνίας των χωριών, ώστε να μην είναι δυνατόν να το πλησιάσουν εύκολα οι επιδρομείς ληστές και κουρσάροι και ξένοι στρατοί. Το πρώτο μοναστήρι ιδρύθηκε το 717 μετά Χριστόν. Από τότε, οι πατέρες και οι αγιοπετρίτικες παραδόσεις μας λέγουν για την έγκλη της παλαιάς μονής Μαλεβής, αλλά και για την τραγική της τύχη, ένεκα του βαρύ χειμώνα της εποχής εκείνης. Το μοναστήρι αποκλείστηκε μήνες ολόκληρους από το γύρο κόσμο και οι μοναχοί υπέφεραν από πείνα. Και μια χρονιά πέθαναν όλοι οι μοναχοί ευρισκόμενοι στο μοναστήρι και ο τελευταίος από αυτούς, βλέποντας το μοιραίο τέλος, άφησε ένα σημείωμα που κατέληγε «Αποθνίσκω εν μέσω της βοής των ελάτων». Από τότε αποφάσισαν οι συνεχιστές της μοναστικής παραδόσεως να εγκαταλείψουν το μοναστήρι των Κανάλων και να κτίσουν άλλο χαμηλότερο. Σήμερα σώζονται τα ερείπια, η βρύση και η κήπη που δείχνουν πως υπήρξε άλλοτε η μονή. Η επανίδρυση της σημερινής Μαλεβής, καθώς τούτο σημειώνεται στην ιστορική επιγραφή του καθολικού της μονής, η οποία είναι εντυχισμένη στην πρόσωψη της Εκκλησίας, έγινε από τη στενιώτη ιερομόναχο Ιωσήφ Καρατζά. Η εντάφθα ιεραμονή αναγράφεται στην πινακίδα ότι εκτίστη το 1116, η παλαιά εκτίστη το 717. Την πρώτη μνήα της Μαλεβής την έχουμε από Χρυσόβουλο του έτους 1320, το αυτοκράτορο Ρωμαίου Ανδρονίκου του Παλαιολόγου, το οποίο στάλθηκε τότε στη μονή της Θεοτόκου της Οδηγητρίας του Βροντογίου, του Μιστρά, και στον ηγούμενό της πρωτοσύγγελο Παχώμιο. Και εκεί αναφέρεται ότι ένα τμήμα του κάμπου της Μαλεβής παραχωρήθηκε στον Παχώμιο μαζί με άλλα κτήματα στην κοινουριακή περιοχή. Κατά την περίοδο αυτή επαργύρωσαν και την μυροφέρουσα εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, η οποία φέρει τη χρονολογία 1362. Μέσα στα επόμενα χρόνια της Φραγκοκρατίας στο Μοριά και της πρώτης Τουρκοκρατίας δεν γνωρίζουμε τίποτα για τη μονή, αλλά είναι βέβαιον πως θα πέρασε δύσκολες ώρες και επιδρομές όπως ο γύρω τόπος και οι κάτοικοί του. Ο ιερομόναχος Μακάριος ο Αγιοπετρίτης, το γένος Τερζάκη, εμόνισε στο μοναστήρι εδώ της Μαλεβής και πήρε μαζί του και τον ανιψιό του Νικόλαο Τερζάκη, λαβώντα το όνομα Νείλος. Κατά την παράδοση, 15 χρόνια έμειναν εδώ στη Μονή και ύστερα έφυγαν και οι δύο μοναχοί για το Άγιον Όρος. Ο Άγιος Νείλος έζησε από το 1601 έως το 1651 εδώ, πιο πάνω από τα Πουρνάρια, όπου είχε το ασκηταριό του. Σήμερα λέμε το ασκηταριό του Αγίου Νείλου, είναι μια σπηλιά. Ο Άγιος Νείλος εδώ εκάρει μοναχός και χειροτονήθη διάκονος και εν συνεχεία ιερέας. Από την νεαρή του ηλικία είχε ιδιαίτερη κλίση στην τέχνη της αγιογραφίας. Ο Άγιος Νείλος είχε αγιογραφήσει σε μοσωμά μια εικόνα στην οποία η μία πλευρά παριστά τη ζωηφόρο Ανάσταση του Σωτήρος Χριστού, η άλλη την κοίμηση της υπεραγίας Θεοτόκου, την οποία έχουμε στην τραπεζαρία μας. Είναι πολύ μεγάλη. Έπειτα ανεχώρησε για το Άγιον Όρος, όπου ασκήτευσε σε ένα απόκριμνο μέρος με δεήσεις και νηστείες. Ευαρέστησε τον Κύριο και κοιμήθηκε εκεί 12 Νοεμβρίου 1651 σε ηλικία 50 ετών. Ετάφη παρά το σπήλαιον. Η αγιότητα αυτού διαπιστώθηκε αμέσως μετά την κοίμηση αυτού. Παρατηρήθηκε ροή ευόδους υγρού κατερχομένο εκ του τόπου της ταφής του Αγίου Νείλου προς την πέριξ περιοχή και προς τη θάλασσα. Το φαινόμενο ήταν καταπληκτικό και οδήγησε τους μοναχούς να ερευνήσουν την αιτία αυτού, δεδομένου ότι είχε όχι μόνο απλώς στην περιοχή αυτή γνωστή αυτό,
αλλά και σε ολόκληρο το Άγιο Όρος και πέραν αυτού. Έτσι διαπιστώθηκε ότι η πηγή εκ της οποίας ανέβλεσε το ευώδες τούτο υγρό μύρο βρισκόταν στον τάφο του Οσίου Νείλου. Τόσο πολύ ήταν το μύρο που έτρεχε που έκανε σουρμή που φαίνεται ως τη σήμερα. Τόσο πολύ ήταν η ευωδία που σταματούσαν τα πλοία και ο τόπος εκείνος ονομάστηκε Καραβοστάση. Σταματούσαν τα πλοία και έπαιρναν Άγιο Μύρο. Στον Άγιο Πέτρο, μη γνωρίζοντας οι πατριώτες του ότι είχε κοιμηθεί, τον είδαν στην εκκλησία, στον Άγιο Νικόλαο. Λειτουργήσε μαζί με τους ιερείς και μετά το τέλος της λειτουργίας εξαφανίστηκε. Αυτό τους έκανε να μείνουν έκπληκτοι. Έγραψαν στο Άγιο Όρος, ζήτησαν πληροφορίες, εξιστόρισαν στους πατέρες εκεί την υπόθεση και απάντησαν οι πατέρες ότι είχε κοιμηθεί ο Άγιος 2 χρόνια. Η πατρίδα του, ο Άγιος Πέτρος, γιορτάζει τον Άγιο Νείλο στις 7 Μαΐου. Σημαντικότατο γεγονός για τη ζωή του μοναστηριού της Μαλεβής, αλλά και εθνικό γεγονός μεγάλης σημασίας, είναι η περίφημη λεγόμενη Μάχη της Μαλεβής. Η Μάχη της Μαλεβής είναι ιστορικό συμβάν που έγινε μέσα στο έτος 1786. Στην εποχή εκείνη της περίοδου 1785 με 1790, ο Πάρνωνας ήταν γεμάτος από την αθάνατη κλεφτουριά του με επικεφαλής τον περίφημο πρωτοκλέφτη Ζαχαριά τον Μπαρπιτσιώτη, τον καταγόμενο από το χωριό Μπαρπίτσα της Λακωνίας. Η βιογραφία του Ζαχαριά διηγείται πως έγινε η αρχή των επεισοδίων μεταξύ Τούρκων κατακτητών και των κλεφτών του Ζαχαριά. Στο καστρί της Κινουρίας, ο Τούρκος Αγάς Λουμάνης πίεζε τους κατοίκους να τουρκέψουν. Στις αρχές του 1786, στον Άγιο Πέτρο, ήταν προεστή ο φιλότουρκος Κουτσόπαπας και ο Αθανάσιος Κοντάκης. Οι καστρίτες υπέφεραν από τον Τούρκο Λουμάνη. Το λιμάνι αυτό τον εχμαλώτησε ο Ζαχαριάς για τα πολλά του εγκλήματα και τον αποκεφάλισε. Αυτό θύμωσε τους Τούρκους και μάλιστα του Αγίου Πέτρου. Αυτοί αξίωσαν από τους Αγιοπετρίτες προεστούς να υπούν του Ζαχαριά να απομακρυνθεί από την περιφέρεια για να μην υποφέρουν οι Έλληνες για χατήρι του. Ο Ζαχαριάς όμως, που κατάλαβε ότι πρόκειται ιδίως για την απέτηση των προεστών του Αγίου Πέτρου και μάλιστα του φιλότουρκου Κουτσόπαπα, τους παράγγειλε πως το κορμί του λουμάνι το έχει στη ράχη στο ζυγό και αν θέλουν να πάνε να το πάρουν. Το κεφάλι του το κράτησε γιατί έχει πολλά μυαλά και αυγαταίνει την Τουρκιά. Και ακόμα του ζήτησε δρόσια για διάφορες προμήθειες για τα παλικάρια. Ο Αθανάσιος Κοντάκης το έστειλε αμέσως τα μισά, αλλά ο Κουτσόπαπας όχι. Και ίσως ειδοποίησε και τους Τούρκους πως ο Ζαχαριάς βρισκόταν εδώ στο μοναστήρι της Μαλεβής για να το περικυκλώσουν. Οι Τούρκοι πλησίασαν το μοναστήρι για να το περικυκλώσουν, αλλά ο Ζαχαριάς, για να μην καταστραφεί το μοναστήρι, έπιασε με τα παλικάρια του μια τοποθεσία λίγο πιο κάτω, που σήμερα το λέμε Ταρμύρι, και από εκεί πολέμησε τους Τούρκους. Έφτασαν οι Τούρκοι στο Ταρμύρι και άρχισε ο πόλεμος με τον Ζαχαριά την πρώτη μέρα, τη δεύτερη, και την τρίτη έφτασε και ο Καράμπελας ο καπετάν Θανάσης. Ο Ζαχαριάς εμίλησε όλοι να ξεσπαθώσουν και να κάμουν συγγυρούσι. Ύστερα από την ήττα των Τούρκων, ο Ζαχαριάς έφυγε για την Παρπίτσα και είναι άγνωστο αν ο Καράμπελας τον ακολούθησε εκεί με το ιδιαίτερο σώμα του. Οι Τούρκοι όμως θύμωσαν πολύ εναντίον των καλογύρων του μοναστηριού της Μαλεβής, που όπως φαίνεται υποστήριζαν τους κλέφτες, και βρήκαν ευκαιρία όταν ο Ζαχαριάς έλειπε στην Κόρινθο και ο Καράμπελας στη Μεσσηνία, κατέστρεψαν τη Μαλεβή. Η μάχη θα έγινε ίσως στη μέση της Μεγάλης Εβδομάδος, δηλαδή πιο ακριβέστερα μπορούμε να πούμε πως έγινε το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου 1786. Το Νοέμβριο του ίδιου χρόνου 1786, ο Ζαχαριάς για να εκδικηθεί την καταστροφή της Μαλεβής, έπιασε εχμάλωτο τον φιλότουρκο Αγιοπετρίτη Κουτσόπαπα, τον πήγε στη Μάνη και αφού πήρε για λίτρα 1500 γρόσογια από τους δικούς του, τον άφησε ελεύθερο. Μετά την καταστροφή, ανασυστάθηκε και πάλι η Μονή και πρόσφερε μεγάλες υπηρεσίες όπως όλα τα μοναστήρια στην πατρίδα. Με πολλή στοργή, οι Άγιοι Πατέρες της κορπούσαν αφιδώς τα αγαθά της Μονής στους δεινοπαθούντες κατοίκους της περιοχής Κινουρίας. Δεν υπήρχε άνθρωπος να μην ευεργετηθεί ο οποίος είχε ανάγκη, ως λέγουν οι παλιοί. Επίσης, η Ιερά Μονή υπήρξε επί τουρκοκρατίας μοναδικό κρυφό σχολείο της περιοχής. Εδώ κατέφευγαν τα σκλαβωμένα Ελληνόπουλα με φόβο και τρόμο υπό το φως της Σελήνης για να μάθουν από τους Αγίους Πατέρες
με βοηθό το ψαλτήρι και το οκτωήχη τα στοιχειώδη γράμματα. Πολλά χρόνια πριν από τη Μεγάλη Επανάσταση, στα 1792, γίνεται εδώ στη Μονή μοναχός ο Καλίνικος Τσαμούρης. Γεννήθηκε στα 1774 στον Άγιο Πέτρο Κινουρίας. Στα 1809 γίνεται ηγούμενος της Μονής Μαλεβής και παρουσιάζεται από τότε και ύστερα η μεγαλύτερη ακμή του μοναστηριού που παρέμεινε στις αγιοπετρίτικες παραδόσεις σαν η εποχή του Κούτσου Καλίνικου. Στις παραμονές του 1821 η Μονή ήταν στη διάθεση του Αγώνα. Ο ηγούμενος Καλίνικος γίνεται στέλεχος της φιλικής εταιρείας και ο ψυχωμένος ηγούμενος έδειξε όλη τη θέρμη της ψυχής του στον αγώνα και ακόμα πρόσφερε την εμπειρική του τέχνη της θεραπείας των τραυμάτων και έσωσε πολλές ψυχές στο μοναστήρι του που το μετασκεύασε σε νοσοκομείο τραυματιών. Επί ηγουμενίας Καλίνικου, ο πρίγκιπας Δημήτριος Υψηλάντης που υπέφερε από αφηματίωση, στο μοναστήρι της Μαλεβής είχε έρθει για ανάρρωση. Και ακόμη και η οικογένεια του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στη Μαλεβή βρήκε στοργή και περίθαλψη στα χρόνια εκείνα των συνεχών πολέμων και κατατρεγμών. Ο ηγούμενος Καλίνικος φρόντιζε για όλα. Ακόμα λένε πως έλαβε μέρος και σε μάχες. Η Μονή υπήρξε στα χρόνια της τουρκοκρατίας σπουδαίο ορμητήριο και καταφύγιο της κλεφτουριάς. Στα τελευταία χρόνια του αγώνα, ο Καλίνικος ήταν κατάκητος από αρρώστια των ποδιών του. Το 1826 το μοναστήρι πυρπολήθηκε από τον Ιβραήμ. Μετά δε την πυρπόλησή του αναστηλώθηκε και πάλι από τους ευσεβείς πατέρες και έκτοτε διατηρήθηκε. Η σημερινή άριστη εικόνα οφείλεται στη μετατροπή από ανδρική σε γυναικεία 1949 με βασιλικό διάταγμα. Στις 20 Ιουλίου 1949 η ηγουμένη Ανθούσα με δύο μοναχές εγκαθίστανται στο ερυπωμένο μοναστήρι. Προέρχονταν από τη Μονή της Επάνω Χρέπας. Το 1952 ήρθαν άλλες τρεις από την Κερνίτσα. Η παράδοση της Μονής έγινε από δύο γέροντες μοναχούς που μεταγράφηκαν στη Μονή Αγίου Νικολάου Βαρσών. Από το έτος λοιπόν 1949 άρχισε ένας τιτάνιος αγώνας για την αναστήλωση και ανακαίνιση όσων κτισμάτων ήταν δυνατόν να διατηρηθούν. Καθολικό, ηγουμενείο, ξενώνες, τράπεζα, μαγειρίο, αύλιος χώρος και άλλα απέκτησαν νέα όψη, μπήκαν σε τάξη, ευπρεπίστηκαν με το μόχθο των μουναζουσών που διαρκώς αυξάνονταν, τη μέριμνα των ηγεμονισσών Ανθούσας, Αγνής και ιδίως της Παρθενίας Γιώβα και την ευλογία των Μητροπολιτών Προκοπίου, Γερμανού και Θεοκλήτου. Αναγέρθηκε παρακλήσιο προς τιμήν του Αγίου Νείλου και τοποθετήθηκαν θεία λείψανά του φερμένα από το Άγιον Όρος. Ηλεκτροδοτήθηκε η Μονή, τοιχογραφήθηκε το Καθολικό, κατασκευάστηκε υδραγωγείο, αναστηλώθηκε το μετόχι του Αγίου Χαραλάμπου στο Καρακοβούνι, εκχερσώθηκαν τα εγκαταλειμμένα κτήματα και έγιναν καλλιεργήσιμα. Αποπερατώθηκε περικαλέστατος τρισυπόστατος ναός που εγκαινιάστηκε επίσημα την Κυριακή 14 Ιουλίου 1996 από το Μητροπολίτη Μαντινίας και Κινουρίας Αλέξανδρο, ενώ γιορτάστηκαν και τα 880 χρόνια από την ίδρυση της Ιεράς Μονής. Τώρα, χιλιάδες προσκυνητές σειραίουν από όλα τα σημεία της Ελλάδος και του εξωτερικού για να ασπαστούν τη μυροβλίζουσα και θαυματουργή εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία κατά την παράδοση αποδίδεται στον Ιερό Ευαγγελιστή Λουκά και ήρθε εδώ από τον Άγιον Όρος το 10ο αιώνα. Στη Μονή φυλάσσονται τίμια λείψανα των Αγίων Χαραλάμπος, Κοσμά, Τρίφωνος, Βασιλείου, Παντελεήμονος, Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Νείλου του Μυροβλήτου και άλλα.